Φίλοι του GTA και της GNM, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο. Αυτή τη φορά όχι gameplay ούτε κάποιας ανακοίνωσης. Απλά θέλησα να κάνω ένα βίντεο για να βοηθήσω κάποιους φίλους που μου ζητάνε να τους πω τα settings, να τους πω τι θα ήταν καλύτερο για αυτούς να συνηθίσουν να παίζουν, ποια κουμπιά να βάλουν πού, τι ρυθμίσεις, τι ευαισθησίες στο control, ποιον τύπο παιχνιδιού, ποια κουμπιά θα είναι αυτά που θα τους βοηθήσουν να παίρνουν πιο πολλά kill πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Υπάρχει γενικά μια σύγχυση στο παιχνίδι, άλλος παίζει έτσι, άλλος παίζει αλλιώς. Για μένα καλύτερα κουμπιά δεν υπάρχουν. Καλύτερα κουμπιά είναι για μένα αυτά που σε βολεύουν. Αυτά που βολεύουν τον καθένα είναι και τα καλύτερα. Μην ψάχνετε μαγικές ρυθμίσεις, δεν υπάρχουν. Το παιχνίδι θέλει καλή σύνδεση να έχεις και να μπορείς να συνηθίσεις ένα τύπο παιχνιδιού. Όσο αλλάζεις τα κουμπιά, όσο αλλάζεις το στυλ, το control, τις ευαισθησίες, τα πειράζεις και τα ανεβοκατεβάζεις συνέχεια, ποτέ δεν θα μπορείς να έχεις ένα σταθερό tempo. Πάντα κάτι θα σου φταίει. Σίγουρα όμως, εφόσον όπως είπαμε για όλους, το καλύτερο θα είναι αυτό που θα έχουν οι ίδιοι μάθει, σίγουρα υπάρχουν και κάποιες βασικές ρυθμίσεις που πρέπει να έχουμε όλοι. Αυτές θέλω να σας δείξω σήμερα. Αυτές που είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί είναι κρίμα κάποια παιδιά που τους αρέσει να παίζουν run and gun να μην μπορούν να τις έχουν, είτε γιατί δεν τις ξέρουν, είτε γιατί κάποιοι άλλοι δεν τις λένε. Λες και είναι μυστικό, λες και αν πάρεις περισσότερα kill θα γίνει κάτι. Το GTA είναι τόσο καιρό και δεν υπάρχει λόγος πια να κρύβει κανένας κάτι, να κρύβει κανένα τύπο gameplay. Πάμε να σας δείξω τα βασικά για το πως παίζω εγώ τουλάχιστον και οι περισσότεροι παίχτες, και από εκεί και πέρα διαλέγετε και κάνετε και εσείς τα δικά σας. Λοιπόν, πάμε settings, controls, on foot, third person, που είναι αυτό που παίζουμε συνήθως στο run and gun. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τη δεύτερη επιλογή είναι μαυρισμένη, λέει assist and aim full. Άρα δεν μπορούμε αυτό εδώ πέρα να το αλλάξουμε στο online, άρα πάμε στο story mode, βγαίνουμε, πάμε για να σας τα δείξω από την αρχή. Online, live, ok, πάμε στο remote, να σας δείξω πως ξεκινάμε τις ρυθμίσεις, πως ξεκινάει η ρύθμιση και θα σας εξηγώ και ένα-ένα τι είναι και αν παίζει ρόλο στο παιχνίδι μας ή αν όχι. Πάμε λοιπόν στο remote. Λοιπόν, πάμε εδώ, πατάμε settings, controls. Βλέπουμε εδώ μας αφήνει να τα αλλάξουμε. Συνήθως αυτό βρίσκεται εδώ. Η βασική ρυθμίση του GTA είναι εδώ. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό, γιατί αν το αφήσουμε εδώ δεν θα μπορούμε να κάνουμε switch. Δεν θα μπορούμε δηλαδή να αλλάζουμε το στόχο μας από τον ένα παίκτη στον άλλον, απλά με ένα φλικάρισμα στο χειριστήριό μας. Θα θέλουμε λοιπόν assist and aim full. Αυτό είναι το σημαντικό, να το βάλετε σε story mode. Τα υπόλοιπα πάμε να τα αλλάξουμε στο online. Όπως είπαμε, on foot threat και assist and aim full. Λοιπόν, πάμε online.
Ούτε ένα ενώ ήταν. Οκ. Λοιπόν, είμαστε ξανά στο online, πάμε settings, controls, λοιπόν, βλέπουμε έχει μείνει εδώ full, λοιπόν, vibration για μένα off, να μην έχει δόνει στο χειριστήριο, σίγουρα μπορεί να είναι ωραίο σε κάποια άλλα mode παιχνιδιού, όπως είναι κάποια mission ή κάποιο driving mission, ξέρω εγώ, έχει την πλάκα του, η δόνει στο χειριστήριο, αλλά στο run and gun, το μόνο που κάνει είναι να σου τελειώνει γρήγορα η μπαταρία, γιατί συνέχεια δεν είναι το χειριστήριο, και να γενικά να κουνιέται. Να κουνιέται πολύ, πράγμα που δεν το θέλουμε, γιατί ο στόχος μας πρέπει να είναι απόλυτος. Λοιπόν, vibration off, invert lock off, είναι, αυτό είναι αν το βάλουμε στο on, μόλις θα κάνουμε το στόχο πάνω, ο στόχος να πηγαίνει κάτω και το ανάποδο. Είναι πιο πολύ για τα αεροπλάνα κτλ. Invert lock, είπαμε off. Ωραία. Set person control type. Όπως σας έδειξα στην αρχή του βίντεο, έχω αλλάξει το L1 με το L2. Λοιπόν, και οι επόμενες ρυθμίσεις είναι αυτές. Θα σας δείξω έξω στον δρόμο ακριβώς πώς είναι μόλις αυγό. Απλά ξεκινάμε τώρα να δούμε λίγο. Standard FPS 2 σε third person και σε first person. Λοιπόν, aim sensitivity. Αυτό είναι το πόσο γρήγορα κινείται ο στόχος μας. Λοιπόν, πάμε λίγο έξω να τα δούμε. Να τα βλέπουμε κιόλα. Να δούμε και στην πράξη. Κάθε ένα τι είναι να σας δείχνω ακριβώς. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Settings, controls. Third person. Aiming sensitivity. Αυτό εγώ το έχω στο full. Αυτό είναι το πόσο γρήγορα θα κινείται ο στόχος όταν εσείς στοχεύετε. Στο run and gun, όπως ξέρετε, πρέπει να είναι γρήγορο. Άρα το θέλουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Άρα το βάζουμε full. Λοιπόν, πάμε. First person, look around. Γενικά τα first person, επειδή τα χρησιμοποιούμε μόνο στο sniper, θέλουμε να είναι αργά. Δεν θέλουμε να βάλουμε first person, να βάλουμε sniper και να κινείται πολύ γρήγορα. Θέλουμε να είναι αργό το sensitivity, για να μπορούμε να είμαστε απόλυτοι και ακριβείς στο στόχο. Λοιπόν, άρα τα first person τα χρησιμοποιούμε χαμηλά, τα βάζουμε χαμηλά. Λοιπόν, first person look around είναι το πόσο γρήγορα κοιτάει ο παίκτης γύρω γύρω. First person aiming είναι το πόσο γρήγορα κοιτάει ο παίχτης γύρω γύρω όταν σημαδεύεις. Αυτά εγώ τα έχω στο 3. Λοιπόν, είπαμε εδώ full, εδώ στο 3, στο 3. Third person look around. Λοιπόν, εδώ είναι το πως κοιτάει ο παίχτης γύρω γύρω χωρίς να σημαδεύει. Εδώ, dead zone. Εδώ είναι ο μεγαλύτερος μύθος που υπάρχει στο GTA και γενικά σε πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλοί παίχτες δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι. Σε
θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω. Εγώ το έχω περίπου ή στη μέση ή λίγο πιο πάνω. Αυτό είναι το dead zone. Τι ακριβώς είναι? Όταν σημαδέψουμε παράδειγμα έναν παίχτη, το κεφάλι του, και κουνήσουμε το control, το dead zone είναι αυτό που, αν το έχουμε όσο πιο κοντά στο 0 το έχουμε, τόσο πιο γρήγορα θα φύγει ο στόχος από πάνω του. Όσο πιο προς το full το έχουμε, τόσο ο στόχος θα έχει ένα μικρό lag. Δηλαδή, εμείς θα το κουνήσουμε και αυτό δεν θα φύγει αμέσως από πάνω του, πάνω από τον παίχτη που σημαδεύουμε. Θα κάνει μια μικρή κίνηση και μετά θα φύγει. Αυτό μας βοηθάει να, όσο το γεμίζουμε, μας βοηθάει να τα μικρά λάθη μας τα διορθώνει. Δηλαδή, αν λίγο κουνηθεί ο στόχος, το διορθώνει. Δεν το διώχνει από πάνω από τον παίχτη κατευθείαν. Όσο πιο χαμηλά το έχουμε βέβαια, είναι ο στόχος πιο γρηγόρος ακόμα. Γιατί μπορεί να κάνεις πιο γρήγορο switch, δηλαδή πολλοί παίχτες παίζουν εδώ στο 1-2, κάνουν πιο γρήγορο switch, αλλά ο στόχος φεύγει και πιο γρήγορα πάνω από τον παίχτη που σημαδεύουμε. Άρα στη μέση για μένα είναι το ιδανικό. Πάμε στο first person loop dead zone. Εδώ βλέπετε έχω full γιατί δεν θέλω να φεύγει από εκεί που το σημαδεύω. Θέλω οι κινήσεις να είναι μικρές. Third person look acceleration, εδώ είναι η επιτάχυνση. Look και aim acceleration. Το πόσο γρήγορη θα είναι η επιτάχυνση. Δηλαδή όταν θα κινήσω το μοχλό μου, το πόσο γρήγορα θα ξεκινήσει για το άλλο σημείο. Αν το βάλετε χαμηλά, εσείς θα κάνετε μια γρήγορη κίνηση και ο παίκτης θα κάνει αργή. Γι' αυτό το θέλουμε στο full. Λοιπόν, πάμε. First person το έχω στη μέση, γιατί έτσι καλώς σας είπα, το θέλω μόνο για sniper. Λοιπόν, εδώ allow movement when zoom. Αυτό on πρέπει να είναι στο on, γιατί θέλουμε ο παίχτης όταν σημαδεύουμε το sniper ή όταν κάνουμε zoom να τον αφήνει το παίχτη να κινείται. Δεν θέλουμε να σταματάει ο παίχτης. Γιατί θέλω να τον κάνω, όπως ξέρετε, πυροβολάμε και τρέχουμε ταυτόχρονα ή κάνουμε δεξιά αριστερά. Λοιπόν, εδώ είναι για το αυτοκίνητο, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ είναι το. Αυτό το βίντεο είναι για το αυτοκίνητο, θα αφήνει να πυροβολάς κτλ. Τις ροποδηγάς. Και εδώ είναι light bar effects, είναι τα effects του controller, το φως. Αν σε κυνηγάει η αστυνομία να βοσβήνει κόκκινο μπλε και τα λοιπά, εντάξει, αυτό αν δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, αυτές είναι οι ρυθμίσεις. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μπορείτε να τις δοκιμάσετε και αναλόγως να πράξετε κι εσείς. Τώρα, στο display. Display, εδώ πρέπει και εδώ να κάνουμε κάποιες αλλαγές, γιατί το παιχνίδι από μόνο του δεν είναι φτιαγμένο για να τον κάνω, όπως παίρνω. Είναι φτιαγμένο για πάρα πολλά mod. Αλλά εμείς, επειδή θέλουμε να το φέρουμε στα μέτρα μας, πρέπει να φτιάξουμε και τα display. Λοιπόν, radar on. Radar on, weapon target symbol. Εδώ είναι η μπίλια ή ο σταυρός. Η μπίλια είναι το καλύτερο. Μικρή, όχι μεγάλη. Όσο πιο μικρή καλύτερα. Εντάξει, εδώ είναι το GPS. Το radar να είναι πιο μεγάλο, όχι. Overhead display, εδώ αν θα φαίνεται πάνω τον παίχτη το όνομά του, εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι. Safe zone size, εδώ είναι το πόσο η οθόνη θα είναι πιο μεγάλη ή πιο μικρή, το display σας δηλαδή. In-game tip, εδώ είναι το πολύ σημαντικό, το depth of field effect. Αυτό αυτό από την εταιρεία είναι on, από το παιχνίδι. Όταν το αγορώζουμε είναι on. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο στο Rangan. Αυτό, όταν κοιτάς μακριά, θολώνει. Για να το κάνει πιο ρεαλιστικό το παιχνίδι. Εμείς το θέλουμε off. Θέλουμε να βλέπουμε κατευθείαν τον παίκτη που είναι μακριά. Sprinkle effects on. Υπότιτλοι. Παίζουμε. System.
Λοιπόν, αυτά ήταν τα βασικά settings για το run and gun. Τώρα αυτό που θέλω να σας δείξω είναι το πώς στην πραγματικότητα μας βοηθάει στο gameplay μας. Είδα στην αρχή του βίντεο ότι έχω αλλάξει το L1 με το L2 από τα settings του PlayStation, γιατί θα με βοηθήσουν στο standard FPS 2, όπως βλέπετε εδώ, να λοκάρω με το L1. Και να λόγω όπλο με το L2. Πυροβολάω με το L2 και βλέπετε με αυτές τις ρυθμίσεις πόσο γρήγορα ο παίχτης κάνει switch. Καμερώνω με το τετράγωνο. Αλλά αυτές οι ρυθμίσεις μου δίνουν απόλυτη ελευθερία στο αριστερό και στο δεξί trigger τους μοχλούς του controller, για να απασχολούν μόνο την κίνηση του παίχτη, την κάμερα και το στόχο. Να μπορώ σημαδεύοντας να σηκώνω το στόχο αμέσως, να μπορώ ο παίχτης να κινείται ταυτόχρονα, να μπορώ να ζουμάρω και να ξεζουμάρω. Βλέπετε πόσο γρήγορα switch από παίχτη σε παίχτη. Δεν χρειάζεται να λοκάρουμε, απλά κάνουμε το μοχλό δεξιά αριστερά και αλλάζει παίχτες, βλέπετε. Πολύ γρήγορη κολοτούμπα με το χ, reload με τον κύκλο. Και αυτό ήταν όλο. Θα δείτε πόσο πιο γρήγορα θα παίζετε. Ένα mod που κάνει γενικά για όλα. Και για run and gun, και για tactic, και για all weapons. Θα δείτε πόσο πολύ θα σας βοηθήσει. Βλέπετε, δεν θολώνει όσο και να ζουμάρω μακριά, όσο και να κοιτάξω μακριά, είτε μετά την κολοτούμπα, δεν θολώνει το game με τις καινούργιες ρυθμίσεις αυτές. Τρέχουμε, όπως είπαμε, με το αρένα. Σημαδεύουμε με το L1, μπορούμε ταυτόχρονα να κινούμαστε, που είναι πολύ σημαντικό, μας κάνει πιο δύσκολους στόχους για τους άλλους παίχτες. Μπορούμε να γυρνάμε την κάμερα ελεύθερα, δεν χρειάζεται να πατάμε το χ όλη την ώρα για να τρέξει ο παίχτης. Δεν απασχολούμε δηλαδή καθόλου το δεξί αντίχειρα. Τον αφήνουμε εντελώς ελεύθερο μόνο για το στόχο και την κάμερα. Βλέπετε πόσο γρήγορα γυρνάει. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν στην αρχή το παιχνίδι. Θέλω όσοι από εσάς το δοκιμάσετε να μου γράψετε στα σχόλια αν σας βοήθησε ή αν όχι. Σίγουρα στην αρχή θα σας είναι πολύ δύσκολο, αλλά παίξτε μερικά deathmatch έτσι και θα με θυμηθείτε. Να είστε καλά όλοι.